Γεια σα, μου. Σε όλου σα, βέβαια εδώ και σήμερα θα με το Σουνέντε Ψοπ, διότι μπορείτε δεν μπορούσα. Δυστυχώ θα το κάνω τόσο αργά. Περιπτώσει, καλό μήνα, παιδιά, σα εύχομαι σε όλου. Μπήκε πίσω μα ο χειμώνα και έρχονται τα Χριστούγεννα. Τι λέει, λοιπόν, θα δούμε το Σουνέντε Ψοπ να δούμε τι έβγαλε. Γιατί δεν το έχω δει. Νομίζω ότι κάνει κάτι καινούργια σκηνή, δεν είμαι και σίγουρο βέβαια. Οπότε θα πάμε να τα δούμε. Έχει μπει το νέο κρούπακ, παιδιά, του Δεκέμβρη, όπω βλέπετε. Το μπάτι μας τελειώνει σύντομα, η season beast τελειώνει σύντομα, μάλιστα, μας τα προειδοποιεί δηλαδή. Οπότε πάμε στο item shop. Λοιπόν, το σημερινό item shop έχει. Λοιπόν, έχουμε αυτά εδώ πέρα τα πράγματα που επιστρέφουν χωρί skins. Όπως βλέπετε, αυτό εδώ πέρα το pack. Αυτά εδώ. Ω, φτιάξανε το old school και δεν το δείχνουν πια σαν το running man. Okay, εντάξει, εντύπωση μου κάνει. Μάλιστα, αυτά πάνω κάτω. Το κρούπακ αυτό εδώ πέρα το καινούριο. Θα το πάρω σε λίγες μέρες όταν θα αποκτήσω χρήματα. Θα τα ξέρετε, θα το πάρω σίγουρα. Δεν θέλω να χάσω κρούπακ γενικότερα, οπότε θα προσπαθήσω να το πάρω. Οπότε πάμε δεδομένα προς ένα. Έχουμε το Everybody Loves Me. Είναι αυτό πέρα το emote, το Econ Series. Εντάξει, μπορώ να πω ότι δεν είναι άσχημο. Μετά έχουμε το Dark Bomber εννοείται. Έχουμε αυτό εδώ πέρα αυτό το σκηνάκι, το Tryhard. Όπως βλέπετε κι εσείς. Για κάποιον λόγο ξετρελαίνω με αυτό και να με πολύ ξετρελαίνω. Το έχω πει επανειλημμένε φορέ. Άρα το ξαναλέω. Ναι, αυτό τέλο πάντων. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα το Pickaxe. Είναι το Pickaxe τη Dark Bomber. Και είναι το Glider, όλο το set γενικότερα. Μάλιστα. Έχουμε μέσα εδώ πέρα το σκηνάκι που κάνει την επιστροφή του. Αυτό έχει μπει μία φορά νομίζω από ό,τι θυμάμαι. Και ξαναμπήκε σήμερα. Είναι reactive όπω βλέπετε. Τέλειο. Έχουμε μπει σε αυτό πέρα το skin πίσω. Αυτό νομίζω είχε μπει και αυτό μόνο μία φορά. Αν δεν κάνω λάθος. Που είχε και αυτό πέρα το backpack και αυτό πέρα το pickaxe. Διπλό. Μάλιστα, εντάξει. Γιατί όχι, ας πούμε. Okay. Είχε αυτό πέρα το wrap. Μάλιστα. Okay, πάμε πιο κάτω. Έχουμε αυτό πέρα το bundle. Που είναι η Dynamo. Ο Mask's Fury. Και εννοείται τα πράγματά του. Pickaxe και glider. Όπως βλέπετε. Όλοι θα επικεντρωθούν σε αυτό εδώ πέρα. Mongrel, ας πούμε. Όλα τα 10 χρόνια θα πάρουν αυτό και θα προσποιούνται το Mongrel. Γιατί δεν έχω κάτι άλλο κάνει να του βιδίσω και παίζουν όλη μέρα Fortnite. Αλλά όπως βλέπετε, μπορείτε να πάρετε και ξεχωριστά τα πράγματα. Αλλά αν πάρετε όλα μαζί τον Bundle, λιτώνεται έχει για 800 V-Bucks. Αρκετά worth it σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε όλα τα πράγματα μαζί. Στη συνέχεια, τώρα στο Daily, έχουμε το Survival Specialist. Εδώ το σκινάκι, κάνει την επιστροφή του. Season 1, 1200 V-Bucks, ένα απλό skin tryhard, μπορώ να πω. Μετά έχουμε τον Vice, είναι αυτός πέρα 800άρης. Μπαίνει αρκετά συχνά και αυτό είναι αρκετά ωραίο. Και μετά στα emotes, έχουμε το old school. Είναι τώρα το ωραίο το emote, μου αρέσει αρκετά μπορώ να πω και γι' αυτό και το έχω. Το συγκεκριμένο το αγόρασα. Μετά έχουμε το The Renegade, άλλος ένας ωραίος χορός. Ήταν από τους πρώτους Mycon Series χωρίς αυτός. Νομίζω ήταν ο δεύτερος μου, ο πρώτος ήταν το Ninja Style. Αρκετά ωραίο, αν και τότε που το πήρα δεν θεωρείται ένα Icon Series, όσοι θυμόσαστε από πέρυσι. Γιατί πέρυσι το πήρα στο συγκεκριμένο χώρο. Στη συνέχεια έχουμε το Job Gold Done. Είναι αυτό το Uncommon πράσινο emotes. Εντάξει, ένα απλό emotes. Και μετά έχουμε το Shaolin Sit-Up. Μάλιστα, αυτά πάνω κάτω. Έβγαλε το σημερινό item shop. Ο Nick Furis, ακόμα στο item shop είναι. Όπως και τα Ghostbusters που μένουν αρκετές μέρες για κάποιο λόγο. Και το crew pack, να τα δούμε λίγο ένα προς ένα. Είναι αυτό πέρα το skin που είναι και reactive. Έχει styles. Έχει style το backpack. Τώρα δεν ξέρω αν έχει και το skin. Όχι, το skin δεν έχει. Α, έχει το skin άκυρο. Είναι αυτό εδώ πέρα που έχει και reactive on και reactive off. Μάλιστα. Οκ, okay, έχει πίσω αυτό πέρα το backpack. Αυτό εδώ πέρα το pickaxe. Το διπλό και αυτό πέρα το wrap που είναι και animated, είναι και reactive. Μάλιστα, οκ. Okay. Δεν μπορώ να πω ότι είναι άσχημο και θα μπορούσα να βάλω καλύτερο skin. Αλλά μπορώ να πω ότι το προηγούμενο μήνα ήταν πολύ καλύτερο. Ας πούμε, να σας δείξω κιόλας. Δεν ξέρω γιατί, αλλά. Πού είναι, μωρέ, τώρα. Αυτό εδώ πέρα το skin δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει και όπως βλέπετε, έδωσε και τρία style. Έδωσε και style, τρίτο style. Όχι μόνο σε αυτό το skin, έδωσε και στο προηγούμενο μήνα και στο προηγούμενο μήνα. Τότε με αυτό που μοιάζει με το Chaos Agent και τον άλλο που μοιάζει με το Lyco, τέλος πάντων. Αλλά μπορώ να πω είναι αρκετά ωραίο αυτό το skin και είναι από το αγαπημένο μου crew pack μέχρι στιγμή. Αλλά ναι, παιδιά, αυτό ήταν το item shop, αυτό και το βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε. Άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Αν είστε καινούργοι, μην ξεχάσετε φυσικά. Μα φυσικά, αν κάνετε subscribe. Σας είχα υποσχεθεί σε προηγούμενο item στο βίντεο. Θα ανεβάσω κλώσο για άλλο βίντεο, αλλά δεν το ανέβασα ακόμα. Θα το ανεβάσω αύριο, λογικά.
πολύ πιθανό μετά από αυτό το βίντεο να ανεβάσω Pokémon Go βίντεο. Ναι, καλά, ακούσατε. Θα ανεβάσω άλλο ένα Pokémon Go βίντεο. Μια και άρχισα να παίζω. Μετά από τότε που είχε βγει, ας πούμε, έπαιζα και το είχα παρατήσει για πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Το 16. Αλλά ναι, παιδιά, αυτά. Θα πούμε στο επόμενο βίντεο live stream. Μέχρι τότε, αντί, παιδιά, bye bye. Και πριν κλείσουμε να χορέψουμε, όπως κάνουμε σε κάθε τέλος του item shop βίντεο, χορέψουμε κάτι στην τύχη. Δεν μ' αρέσει αυτό. Ούτε αυτό μ' αρέσει. Αυτό εδώ, ίσως. Ωραία. Τέλεια. Παιδιά, αυτά. Θα πούμε στο επόμενο βίντεο ή live stream. Μέχρι τότε, αντί, παιδιά, bye bye. Peace. Out. Κάτσε εδώ πως κλείνει τώρα αυτό. Περίμενε. Ωραία, να το βρήκα.